Εκ των προτέρων και πάλι, όπως και στην χθεσινή τοποθέτηση στη διαδικασία των παρεμβάσεων των εισηγητών, ζητώ και ενδεχομένως και άλλοι εισηγητές να το χρειάζονται επιπλέον χρόνο από αυτό που οριοθετήσετε, διότι οι τροπολογίες, όπως ξέρετε, είναι στο σύνολο καμιά 17-18, αν δεν κάνω λάθος αριθμό, προσθέθηκε ακόμα μία τώρα στο τέλος. Θα μας δώσετε ένα χρόνο να πούμε δύο κουβέντες. Αν όχι για όλες, τουλάχιστον για αυτές που εκτιμά ο καθένας. Δεν πρέπει να έχετε παράπονο πάντως. Χθες από 15 λεπτά θα φτάσουμε σε 22 και ήταν αρκετός ο χρόνος. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, η θέση μας. Τώρα μην το πάμε πάλι το τι συζητήσαμε χθες επί της διαδικασίας πριν ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου. Και αν θυμάστε καλά, στη διάσπιση των Προέδρων το έχουμε βάλει εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα έπρεπε η συζήτηση να διεξαχθεί, όπως τουλάχιστον γνωρίζαμε εδώ και κάμποσα χρόνια, επί της αρχής και επί των άρθρων τους, ώστε να έχουν οι εισηγητές τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, τη δυνατότητα του χρόνου που τους παρέχεται μέσω αυτής της διαδικασίας, για να τοποθετήσετε. Γι' αυτό το λέω. Και ζητώ αυτή την αναγκή. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δεν θα σταθώ στα του νομοσχεδίου. Ακούστηκαν και από τις τοποθετήσεις μας, όχι μόνο στην Επιτροπή, αλλά και εδώ, αλλά και σεβόμενος και το χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, και το χρόνο. Και σε ό,τι αφορά το σύνολο του νομοσχεδίου και σε ό,τι αφορά τα επιμέρους κομμάτια του που τοποθετηθήκαμε. Περνάω κατευθείαν στις τροπολογίες. Η Υπουργική για 2001 με ειδικό 156 που αφορά το ΕΚΑΒ. Εδώ τι κάνει η κυβέρνηση, τι έρχεται να κάνει, χρησιμοποιεί την αξιοκρατία ως επικάλυμα για να κρύψει την ουσιαστική στόχευση, η οποία αποτυπώνεται στα δύο πρώτα άρθρα της τροπολογίας. Και σε αυτά σαφώς δίνει το δικαίωμα στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, στον πρόεδρο, να μετακινεί οποιονδήποτε οδηγό πληρώματος του ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών. Εδώ δηλαδή τι γίνεται κατά τη γνώμη μας, θωρακίζεται η πολιτική της κινητικότητας προκειμένου να καλύπτονται τα τεράστια κενά μέσω των μετακινήσεων, αφού προσλήψεις δε γίνονται. Και να σημειώσουμε ότι και σε αυτήν, όπως και σε κάποιες άλλες τροπολογίες που θα αναφερθώ, και σε αυτή την τροπολογία υπάρχουν παράγραφοι, άρθρα, όπως θέλετε πείτε το, που εάν ήταν ξεχωριστά, εμείς θα τα στηρίζουμε. Όπως για παράδειγμα στη συγκεκριμένη που αναφέρουμε, τη 2001 αυτή για το ΙΚΑΒ, τέλος πάντων, θα ψηφίζαμε υπέρ στις παραγράφους, άρθρα, όπως θέλετε πείτε το, 2 και 6. Η τροπολογία επίσης το ίδιο ισχύει για την τροπολογία 2010, στην οποία θα την καταψηφίσουμε, διότι βαραίνει το κατά στις παραγράφους ή στα άρθρα. Πρώτο, στις παραγράφους 1 και 5. Ενώ στα ενδιάμεσα θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράγραφο, τι κάνει, πρόκειται περί, και τι αντανακλά στην ουσία, πρόκειται περί της πολιτικής υποκατάστασης των δημόσιων κέντρων υγείας και ενός μέρους των αρμοδιοτήτων από το φαρμακεία, σε σχέση δηλαδή με την δυνατότητα να εμβολιάζεται ο κόσμος στα φαρμακεία. Και η ρύθμιση αυτή, κατά τη γνώμη μας, επιδιώκει να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο την υποστελέχωση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας, την τεράστια έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού και να δώσει λύση που δεν θα στοιχίσει πού, στο κράτος. Επιπλέον, βέβαια, ανοίγει και το δρόμο για διεύρυνση των ιατρικών εργασιών από ιδιωτικά φαρμακεία, που εξάλλου είναι και ο διακηρυσμένος στόχος από τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου. Και βεβαίως, όπως σας είπα, στην παράγραφο 5, που κατοχυρώνει τη διενέργεια πράξεων που αφορούν τη δημόσια υγεία στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή στο συγκαλυμμένο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Εδώ είναι η αντίρρησή μας σε ό,τι αφορά την παράγραφο 5 στο 1, αλλά και στο 2, σε ό,τι αφορά εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα, του πρώην μάλλον έγκριση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας για τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, εάν αυτές ενδείκνυνται επιστημονικά, ποια άλλα κριτήρια υπάρχουν για την υλοποίησή τους που χρειάζονται προηγούμενη έγκριση? Και εδώ πρόκειται για προϋπόθεση που εισάγει το κριτήριο του κόστους και του περιορισμού της δαπάνης στο ελάχιστο ανεξάρτητο των ουσιαστικών αναγκών. Η τροπολογία, επίσης υπουργική, 2015, σε ό,τι αφορά την αυτοτέλεια των νοσοκομείων, το μέτρο αυτό με το σπάσιμο των νοσοκομείων, με την αυτοτέλεια τέλος πάντων των νοσοκομείων που είχαν συγχωνευτεί, δεν αναιρεί την πολιτική υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη λειτουργία τους ως αυτόνομες οικονομικές μονάδες του δημοσίου, δηλαδή με επιχειρηματικά κριτήρια.
Αυτό θα θέλαμε να στυλιτεύσουμε σε αυτή την τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την υπηρετική επίσης 2.14 για τις κινητές ομάδες υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο χαρακτήρας τους είναι περιορισμένος και όσο αφορά το περιεχόμενο της αποστολής τους και τα γεωγραφικά πληθυσμιακά όρια που καλύπτουν. Κατά τη γνώμη μας, τέτοιου είδους κινητές μονάδες θα πρέπει να αποτελούν οργανική μονάδα του αναπτυγμένου πανελλαδικά μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κέντρων υγείας κτλ. Είτε αυτές είναι στην περιφέρεια είτε στα αστικά κέντρα με στελέχωση, μόνιμο, προσωπικό και πλήρους και αποκλειστικής αποχρώσεις και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και εξάλλου, επίσης, οι εργαζόμενοι να μην είναι, όπως προβλέπεται τουλάχιστον εδώ, ορισμένο χρόνο, δηλαδή προσωρινά και χαμηλά αμοιβόμενοι. Σε ό,τι αφορά την υπουργική 2019, θα στηρίζουμε αυτή την τροπολογία, θετικά δηλαδή, τη βλέπουμε, διότι και κυριαρχεί, αν θέλετε, το άρθρο 2, που βαραίνει δηλαδή στη θετική ψήφο η διευθέτηση αυτή που γίνεται με τα κέντρα, με τις μονάδες συγγνώμη απεξάρτησης και πιο συγκεκριμένα Κέρκυρα και Γιάννενα στα αντίστοιχα νοσοκομεία που εδώ να σημειώσουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και οι επιστήμονες εκεί, οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, προσωπικό αλλά και οι φορείς αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να ενισχύσουν αυτές τις δομές και τη λειτουργία τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης, απεξάρτησης κτλ. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για το Υπουργείο Εσωτερικών τώρα, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι κάθε άλλο παρά έγνοια του Υπουργείου ή της κυβέρνησης με αυτήν εδώ την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να διευκολυνθούν οι λαϊκές ανάγκες και αγωνίες παράλληλα. Τι θέλει να κάνει με αυτό, ξεκάθαρα. Είναι ψηφοθυρικοί οι λόγοι, 3 μήνες πριν τις εκλογές και πολύ περισσότερο οι προβλέψεις που αναφέρονται μέσα στην τροπολογία για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν με τον 1 μήνα, τους 2 μήνες έως και 4 μήνες αντίστοιχα για κάποια ζητήματα που θα αναγκαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με το σπάσιμο των Δήμων, όπως επίσης και τα ζητήματα με τους εργαζόμενους ποιος πού θα πάει, είναι ζητήματα που μένουν να λυθούν και δεν πρόκειται με αυτά τα χρονοδιαγράμματα και με αυτές τις προβλέψεις της τροπολογίας να επιληθούν και σε αυτά τουλάχιστον τα χρονικά περιθώρια που τίθεται. Επιτρέψτε μου 2 κουβέντες για 2 τροπολογίες βουλευτικές. Δείτε τώρα, τι ζητάει με την τροπολογία 1085 ένας συνάδελφος τώρα. Ζητάει να ενταχθεί η Νάουσα στις άγονες και προβληματικές περιοχές, λέει, προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα για τη στελέχωση των δομών υγείας σε γιατρούς. Η Νάουσα δεν είναι άγονη και προβληματική. Για μας άγονη και προβληματική για το λαό είναι η πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει ακόμα πιο επάξια από τους προκατόχους τους, από τους προκατόχους της, την πολιτική στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και πάει λέγοντας. Άγονη και προβληματική για τις λαϊκές ανάγκες έχει καταστεί εξάλλου όλη η Ελλάδα, αφού από παντού λείπει τεράστιος αριθμός και σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, εξοπλισμός κτλ. Η βουλευτική τροπολογία με αριθμό γενικό 1980 και ειδικό 145 που προτείνει διαύξηση κατά το 1/5 των μισθών των διοικητών κτλ. Εμείς λέμε να μην προσαυξηθεί, να μην προσαυξάνεται ούτε στους μεν ούτε στους δε. Και εδώ να πούμε το εξής, θέλουν και χρηματική επιβράβευση για την αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν μέσω των θέσεων που κατέχουν στα νοσοκομεία, είτε αυτόνομα είτε διασυνδεόμενα. Και τέλος, με την τροπολογία βουλευτική με αριθμό 1986 που προβλέπει την καταβολή περικομμένων εφημεριών, είμαστε υπέρ βεβαίως να πληρωθούν δεδουλευμένα, όπως και με την τελευταία για τη Λέρο που ήρθε τελευταία στιγμή τώρα πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και αφορά και αυτό στην καταβολή δεδουλευμένων για προσωπικό είτε του νησού εκεί είτε των άλλων μονάδων υγείας. Ναι, και με αυτήν είμαστε σύμφωνοι υπέρ.